εγώ δεν έγινα ακόμα πατέρας και εσύ είναι παππού. Ωραία, και τι σχέση έχει αυτό τώρα. Είναι παππού, εγώ δεν είμαι ένα ρεμάλι, ούτε παιδάκι δεν έχω κάνει ακόμα. Εγώ σε, και σε καμαρώνω, λέω, ο φίλος μου έγινε πατέρας, έχει ένα κονάκι. Μια χαρά είναι, λέω. Ναι, αλλά είναι χάλια όμως, εδώ είναι το θέμα. Τι θα γίνει τώρα μεταξύ μας. Τι να γίνει, Βρωθωμά. Να σου δώσω ένα φυλάκι. Θωμά, σε παρακαλώ. Μην παίζει με τον πόνο μου. Γύρνα στη γυναίκα σου και άσε με στο δράμα μου. Θα γυρίσω που θα γυρίσω, αυτό λέω. Να πάρω και ένα φυλάκι. Γιατί να πάρεις, Βρωθωμά μου, πού είστε, έλα, καλέ, πού είστε, αχρηστή. Τι πέφτει η γυναίκα μου. Ναι, να βγάλω τα παπούτσια μου. Θα νιώθετε καλύτερα. Όχι, τελειώνω, μη σα λέω στον καναπέ, καταλαβαίνετε. Άρα δεν θέλετε να γίνεστε βάρος του άλλου. Ναι, όχι, δεν θέλω, η αλήθεια είναι αυτή. Και μερικές φορές θέλετε να περνάτε απαρατήρητος. Α, βλέπω, αρχίσαμε κιόλας. Ο χρόνος είναι χρήμα και το πληρώνετε εσείς. Καλά, δεν έχει χάθει ο κόσμος να πούμε μια κουβεντούλα. Σας αρέσει το περιττό. Τι πράγμα. This is a calypso speaking, please. Με συγχωρείτε, τι είναι Αγγλία είναι εκεί. Εξαρτάται ποιο ρωτάει να μάθει. Τον κύριο Ανδρέα. Ελπίδα, τι κάνεις, ελπίδα μου, είσαι καλά. Ο Θωμάς πήρε την καραπίνα και κατεβαίνει με το αγροτικό στην Αθήνα να σε σκοτώσει. Ελπίδα μου, μην ανησυχείς τώρα. Πού να με βρει μέσα σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους ο Θωμάς. Κρύψου, κρύψου, φυλάξου. Μπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα. Τα έχουμε μπερδέψει εμείς εδώ μέσα. Τι ώρα είναι, Μάκη? Είναι αργάμιση. Αργάμιση? Πόσο αργάμιση? 3 η ώρα τη νύχτα. Πού ήσουν μέχρι τώρα? Ήμουνα στον Ανδρέα και την Αλίκη. Α, ναι? Και μένα γιατί δεν με φωνάξατε? Σε φωνάξαμε διότι. Τι να σε φωνάξω, παιδί. Πέρασα πια να δω τον Ανδρέα, έβγαλε η Αλίκη να με ζέπια, πια να ούζω, να πέρασε η ώρα. Και εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημα. Εμένα γιατί δεν με φωνάξατε? Τώρα πού να τρέξει, παιδάκι μου. Σα βγαίνει έξω, μπαίνει στο αυτοκίνητο, να οδηγεί μέσα στην ταλαιπωρία, κίνηση έχει. Εγώ θα κουραζόμουν, Μάκη. Εντάξει, Ρένα, εντάξει, δεν το σκέφτηκα. Εδώ είναι το θέμα, καρδούλα μου. Ούτε σαν σκέψη δεν περνάω πια από το μυαλό σου. Μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό. Με σκοτώνεις, σε παρακαλώ. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο. 24 ώρες το 24ωρο παρά να σκέφτομαι μόνο εσένα, Ρένα μου. Αλήθεια, αγαπούλα μου. Αλήθεια, βρε, αλήθεια. Αγάπη μου, γλυκιά. Λοιπόν, εγώ πάω να κοιμηθώ, ε. Ναι, στάσου, έρχομαι κι εγώ. Να σου πω, καρδούλα μου. Τι είναι, παιδί μου. Πολύ ήρεμο σε βλέπω σήμερα. Τι έγινε? Ναι, έκανα κάτι φοβερό, ε. Τι? Πήγα σε έναν ψυχίατρο. Κάνει επίσκεψη και νιώθω πολύ καλύτερα. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο, πολύ σωστή κίνηση. Ήταν καλός. Ναι, πάρα πολύ καλός. Ναι, να σου πω, έχω κι εγώ μια γυναίκα ψυχίατρο, άμα θέλεις να σε στείλω. Δεν πάω σε γυναίκες. Δεν πάω. Προτιμώ τους άνδρες που με καταλαβαίνουν. Όχι, δραγόρι μου. Σήμερα μίλησα το πρωί προσωπικά με τον Βολφ. Ποιο Βολφ? Ποιο Βολφ, ρε Μάικ? Ναι, με την Bundesbank, ρε Μάικ. Όχι, ρε αγόρι μου, θα με στριμώξει τώρα για 150 εκατομμύρια μάρκα, να καταλάβω δηλαδή. Να συνεχίσω, κύριε Ανδρέα, να συνεχίσω. Βεβαίως, να συνεχίσεις τις προσπάθειες. Ελπίζω να σας πέτυχα, έτσι μου είχα την πει η ΕΝΕ και πιθαρτώ ακριβώς να σας πάρω. Δεν έχω κανένα παράπονο, υπήρξες πάντα εύστοχος. Ναι, ναι. Αλλά όταν μιλάμε. Όχι, όταν μιλάμε για ισοτιμία. Για ποια ισοτιμία? Το δολάριο, αγόρι μου, πόσο. Να τα βάλουμε κάπου, πόσο το υπολογίζει. Ωραία. 1 εκατομμύριο δολάρια. Η πρώτη δόση. Σε παρακαλώ, ρε εσύ τώρα. Αυτές οι ματζεριές να μην είχατε, ρε Μάικ. Μίλα και για γεν, μίλα και για γεν, κάνει εντύπωση. Μην μου μιλάς εμένα για γεν. Ποιος το χέζει το γεν, συγγνώμη κιόλα. Δεν λέω σε σένα. Ναι, ρε εσύ, έτσι κάνανε και σου διαλύσαν τα χρηματιστήρια τώρα οι Αμερικάνοι. Όταν μιλάω, μιλάω πάντα με βάση το δολάριο. Ωραία. Είπα 3-4 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αυτό, κάπου εκεί το υπολογιστικό. Όχι, αυτό ήταν. That's all. Ευχαριστώ, Μάικ. Ναι, γεια. Συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ επίγοντο το τηλεφώνημα. Συνεργάτη μου στη Νέα Υόρκη, δικός μας, ο Μάικ, 30 χρονών, έχει πάρει τα χούλια αυτά, τα αμερικάνικα, καχυποψία, όλα να τα τσεκάρουν. Εδώ είμαστε αλλιώς. Πιο ανοιχτοί άνθρωποι, καταλαβαίνετε. Λέμε, δίνουν τα χέρια και τελείωσε. Έτσι. Πού είχαμε μείνει, συγγνώμη. Εγώ, κύριε Κάματε, έχω ένα κεφάλαιο στην Ελβετία. Δεν θέλω να είμαι απότομος, αλλά επειδή με πιέζει ο χρόνος. Γιατί λεφτά μιλάμε? Γύρω στις 500.000 μάρκα. Πόσα? 500.000 μάρκα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι να κάνω εγώ με τα λίμα? Με 500.000 μάρκα, τι εννοείτε δηλαδή, με τι να ασχολείτε? Γιατί σκουντιέστε? Τόσα λεφτά, συγγνώμη κιόλας, έχει και η κουτσιμαρία, έτσι, δεν θέλω να είμαι ομός. Με αυτά τα λεφτά, τι να επενδύσω εγώ, δεν φτάνουν ούτε να φτιάξω τα μπαρ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εσείς, κύριε Παταξή? Εγώ λυπάμαι, αλλά το κεφαλαιό μου είναι πολύ μικρότερο. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πιούμε τα καφεδάκια μας, θα πούμε ότι χαρήκαμε πάρα πολύ. Αλλά επειδή μας πιέζει και ο χρόνος,
Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσαμε να. Τι να μπορούσαμε, κύριε Μπαταξή. Αυτού του είδους τα λεφτά μπορείτε να πάτε να τα επενδύσετε εδώ στο χρηματιστήριο. Φοβάμαι το ρίσκο, κύριε Αντρέα. Παρακαλώ, τώρα αλλάζω θέμα, αλλά. Ρίσκο υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς ρίσκο. Σας δίνω τζάμπα αυτή τη συμβουλή. Και εδώ έχουμε ρίσκο. Αλλά είναι πολύ μικρό και η απόδοση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα λεφτά σας. Δηλαδή είναι σαν να πετάω πενταροδεκάρες σε ένα γιγαντιαίο πηγάδι. Καταλάβεις. Δεν μπορώ να επενδύσω αυτού του είδους τα λεφτά. Είναι πάρα πολύ λίγα. Ξέρετε ποιο. Εγώ καταρχήν. Δεν είναι. Να σας το πω ευθέως. Τι μπορώ να βγάλω εγώ από αυτά τα λεφτά. Ξέρετε ποιο είναι το μεροκάματό μου. Πόσα βγάζω την ημέρα, την ώρα, το λεπτό, ξέρετε. Όχι. Εντάξει, κυρία Κάματε, εντάξει. Λέγαμε, αν χωράγαμε στο πρόγραμμά σας. Αλλιώς, τι να πούμε. Χαρήκαμε για την γνωριμία μας. Και εμείς χαρήκαμε, κύριε Μπαταξή, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Εδώ δουλεύουμε με το συνέστημα, δεν είμαστε. Σας συμπάθησα, ρε Κάματε. Σας συμπάθησα γιατί και εγώ ξεκίνησα έτσι από χαμηλά. Και αν δεν έχεις και τη ρουφιά να την τύχει και έναν άνθρωπο να σου δώσει ένα χέρι. Ξέρω τι είναι. Λοιπόν, να σας πω τι θα γίνει. Θα μου δώσετε 2 μέρες. Θα σκεφτώ αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χρήματά σας. Αλλά παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει μύθια. Εντάξει. Δεν θα ακουστεί πουθενά ότι ασχολούμαι με αυτού του είδους τα λεφτά. Έτσι. Εντάξει. Θα χαλάσει δουλειά, θα το διαψεύσω αμέσως. Βέβαια, κύριε Καμπάνη. Με καταλαβαίνετε, έτσι. Βέβαια. Αν θα ακουστεί ότι ασχολούμαι με ψιλικοκό, χάνω το κύρος μου. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, μεθαύριο. Όχι μεθαύριο, πετάω για Buenos Aires. Αύριο το απόγευμα θα σας πάρω να σας πω τι αποφάσισα. Μάλιστα. Σας παρακαλώ τώρα να φύγω, πληρώστε τα καφεδάκια. Γιατί, για λόγους αρχής. Ασχολούμαι που ασχολούμαι με την υπόθεσή σας. Οφείλετε να πληρώσετε τους καφέδες, εντάξει. Εντάξει. Και να έχετε υπόψη σας ότι αφήνω πολύ μεγάλο κουρμπουάρε εδώ. Μάλιστα. Εντάξει. Χάρηκα, γεια. Και εμείς. Γεια σας. Στο καλό. Είδες τι σου είναι οι πλούσιοι, ε? Έχουν αρχές. Όχι, κύριε, σου λέει. Τα καφεδάκια είναι δικά σας. Θα τα πληρώσετε εσείς. Έτσι γίνονται τα λεφτά, Μιλτιάδη μου. Πώς γίνονται, νομίζεις? Ναι, είμαι ο κύριος που προχτές σας βοήθησε να λύσετε το σταυρόλεξο. Σας θυμάμαι, κύριε. Όχι, το λέω γιατί. Έχετε την εντύπωση ότι περνάτε παρατήρητος? Όχι, βέβαια. Τότε τι σας συμβαίνει, κύριε? Κοιτάξτε, αν είναι να μου κάνετε ψυχανάλυση εσείς, τότε δεν χρειάζεται να πηγαίνω στην κυρία Σίλβια. Όχι, κύριε, εγώ είμαι μια απλή γραμματέας. Η ψυχαναλήτρια είναι άλλη. Μπράβο, τότε παρακαλώ πολύ, ρωτήστε την αν μπορεί να με δεχτεί σήμερα, γιατί υπάρχει κάτι σοβαρό. Μα νομίζω. Α, ναι. Έχετε ραντεβού την Παρασκευή. Το ξέρω, γαμώτο κερατό μου, ότι έχω την Παρασκευή, αλλά τώρα τη χρειάζομαι. Χρειάζεται να τη δω σήμερα. Ρωτήστε αν γίνεται. Μην εκνευρίζεστε. Μα δεν εκνευρίζομαι από μόνος μου, κυρία μου. Κάτι μου συμβαίνει. Κάποιος με ρεθίζει, καταλάβατε, Δεσποινής. Κυρία, παρακαλώ. Εντάξει, και με το Δεσποινής που είπα, δεν είχα καμιά πρόθεση να σας υποβιβάσω. Εντάξει. Ακούστε λίγο. Θα σας πάρω εγώ σε 10 λεπτά, εντάξει. Ευχαριστώ. Δεν είμαστε. Τι είναι, παιδί μου. Κύριε Μάκη. Τι είναι? Έχει έρθει ένας νεαρός. Ωραία, γιατί έχει έρθει? Τον πονάει, λέει, το δοντάκι του. Α, τον πονάει το δοντάκι του, μάλιστα. Μη με κοροϊδεύετε, κύριε Μάκη μου. Πες του να περάσει, λοιπόν. Ναι, δεν είχε ραντεβού. Εγώ τον είπα να έρθει. Ναι. Δεν είναι κάτι πονηρό. Δεν μου λες. Μήπως θέλεις να μου τα πεις όλα καλύτερα? Αχ, κύριε Μάκη μου, με κάνετε και ντρέπομαι. Όχι, μήπως θα πρέπει να μου τα πεις όλα, έτσι πρόσεχε, μην μου πέσεις κιόλας. Έτσι για να ξαλαφρώσεις, για πες τα. Να, δεν τον πονάει το δοντάκι του, εγώ του είπα να έρθει, για να τον δείτε. Μήπως είσαι ερωτευμένη? Και γιατί δεν μου το λες? Σας ντρέπομαι, κύριε Μάκη μου, εσείς είστε πατέρας μου. Ναι, αλλά πριν από λίγο καιρό ήθελες να είμαι ο πατέρας του παιδιού σου. Αυτό πάει, πέρασε τώρα. Έτσι είναι οι γραμματείς. Ερωτεύονται τον προϊστάμενό τους, και μετά τους περνάει. Μάλιστα. Ναι, κύριε Μάκη μου. Και τώρα ερωτεύτηκες αυτό το νεαρό, ε? Ναι, κύριε Μάκη μου. Μάλιστα. Και γιατί τον έφερες εδώ? Για να τον εγκρίνετε, κύριε Μάκη μου. Εγώ δεν έχω πατέρα, κύριε Μάκη μου. Εγώ έχω εσάς, κύριε Μάκη μου. Σταμάτα. Και εγώ τώρα πρέπει να τον εγκρίνω, ε? Ναι, κύριε Μάκη μου, αν θέλατε, δηλαδή, αν νομίζετε ότι. Ναι, ωραία, πες του να περάσει. Ναι. Δύσκολο έργο, αλλά πες του να περάσει. Κύριε Μάκη, με το μαλακό, κύριε Μάκη μου, μη μας φύγει, κύριε Μάκη. Και λεπούρι είναι. Και λεπούρι, κύριε Μάκη. Να το προσέξω με το τέλα. Με το μαλακό, κύριε Μάκη. Ναι. Έλα, χάρη, έλα. Περάστε, Δεσποινή, έξω να κάνουμε δουλειά. Περάστε, Δεσποινή. Παρακαλώ. Ορίστε, νέα, τι θέλετε? Εδώ στο φρονιμίτι, κάτι πονάει. Πονάει πολύ. Με πεθαίνει, γιατρέ μου. Παρακαλώ, καθίστε, ξαπλώστε στην πολυθρόνα. Χαλαρώστε, ε? Μην πιέζεστε. Έτσι, μπράβο, χαλαρώστε.
Για να δούμε μισό λεπτό. Για ανοίξτε το στοματάκι σας. Χάλια, καταστροφή. Γιατί? Τι έχω? Τίποτα, τα χάνετε όλα τα μπροστινά δόντια, όλα τα χάνετε. Τα μπροστινά. Τα μπροστινά τα χάνετε όλα, ναι. Πω, σε αυτή την ηλικία να βάλετε μασέλες. Μα δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν πονάω πουθενά. Δεν πονάτε, ε. Δεν είναι, δεν καταλαβαίνετε γιατί πονάει ο φρονιμίτης πίσω και είναι αντανάκλαση αυτός ο πόνος μπροστά. Μα δεν πονάω πουθενά. Και τότε γιατί ήρθες εδώ? Μου είπε η... Ναι, λέγε. Πως πρέπει να με εγκρίνετε εσείς. Ναι. Αν δεν σας αρέσω, μου είπε, δεν πρόκειται να κάνω δέσμο σοβαρό. Σε είπα για σοβαρό δεσμό. Πεθαίνω. Ναι. Δίνω, ωραία. Τα βλέπω. Άλλο ήθελα να πω. Δεν μου λες, τι δουλειά κάνεις? Μηχανικός αυτοκινήτων. Α, ωραία, ωραία. Είναι καλή δουλειά αυτή. Χαλάνε τα αυτοκίνητα. Εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εάν συμφωνεί και εκείνη, εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, άντε, καλά Στέφανα και καλούς απογόνους. Δεν πάμε για γάμο. Για δεσμό μιλάμε. Κάτσε, γιατί μου τα χαλάς. Όχι. Μιλάμε κάποια στιγμή να ανοίξω ένα δικό μου συνεργείο, ναι, και μετά να παντρευτούμε. Μάλιστα. Γιατί τη σήμερα ημέρα τα παιδιά έχουν έξοδα, κύριε Μάκη. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα εγώ? Τι? Ότι αυτά σκεφτόμουν πριν από 25 χρόνια και τώρα. Και τώρα. Αλλάξατε σκέψεις? Τώρα χέσαι μέσα. Δηλαδή τώρα πώς σκέφτεστε, κύριε Μάκη? Δεν γαμίσεις ψηλά καπέλα και παπούτσια Ελβιέλα. Πριν από 25 χρόνια ήμουν σοβαρός και τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς να μην είμαι σοβαρός. Κοίτα, κάτι πράγματα. Δεν σου τα φέρνει η ζωή, αγόρι μου, είδες? Καλά λένε ότι οι γέροι ξανά γίνονται παιδιά. Σε παρακαλώ που θα πεις και γέρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά που λες? Συγχωρείτε, κύριε Μάκη. Ναι. Μίλησα με την κυρία Σίλβια. Μου είπαν η κατάστασή σας είναι δραματική, να έρθετε στις 5 η ώρα. Όχι, η κατάστασή μου είναι δραματικότατη. Τότε ελάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Τι κάθεσαι, παιδάκι μου, εδώ πέρα, ε? Τι κάθεσαι? Άρπα τη ζωή από τα κέρατα, όρμα εκεί πέρα. Κάνε οικογένεια, σπήρε 5-6 κουτσούβα, να φτιάξει εξοχικό, πισίνες, όλα αυτά. Ένα πράγμα μόνο μην κάνεις, ε? Μην γυρίσεις ποτέ πίσω να ρωτήσεις τι νόημα έχει η ζωή, έτσι? Γιατί χέσαι μέσα, χάρη μου. Άντε, στο καλό. Γεια σας. Στο καλό. Στο καλό. Κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή, ε? Παλιά ρώταγες κανέναν άνθρωπο να σου πει καμιά γνώμη και είχε να σου πει κάτι. Τώρα δεν έχουμε να πούμε λέξη. Τώρα η μάνα μου είναι αυτή. Μη χτυπάς, αντρελή! Έλα, παιδί μου, τι έπαθες, αγάπη μου! Με αναστάτωσες με το τηλεφωνικό σου. Μη βρεμιώνει κανείς έτσι. Αχ, αγάπη μου, τι έχεις, πες. Τίποτα, έχω ζαλάδα από το πρωί. Και συνεχώς τάση για μετό, συνεχώς. Τελείωσε, κρύωσες, αγάπη. Μάλλον κρύωσα, ναι. Ναι. Αλλά ένα μυστήριο πράγμα, Ερμιώνη. Ναι. Μου έχει σπινωθεί από το πρωί να φάω σοκολάτα. Σοκολάτα? Α, σου φέρα τις σοκολάτες μου. Έλα, μου φέρες! Για το σου. Όλα τα περίπτωρα, ξεσήκωσα. Πάρε τις κουβρέτες. Εσύ, Αλίκη μου, εσύ δεν έτρωγες σοκολάτες ποτέ στη ζωή σου? Γιατί τρως τώρα? Τώρα που τελείωσα τη μάμη. Ναι, Αλίκη μου, εκεί που πήγατε στο βουνό, ο Ακάλυπτος. Τι? Δεν μου λες, μήπως εφιστήκωσε? Αμάρε, μάνα, τι είναι αυτά που λες, για όνομα του Θεού? Δεν σε αρέσει αυτό. Μήπως εκανόνισε? Μαμά, σταμάτα πια, σταμάτα. Μου έχω και αναγούλα σήμερα. Αχ, Θεέ μου. Η μάνα μου δηλαδή να μιλάει σαν... Μην το πεις, μην το πεις, πρόσεξε. Αν συνεχίσεις έτσι, Ερμιώνη. Ναι, τι θα γίνει? Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί σήμερα είμαι χάλια. Με σοκάρεις, πάντως να το ξέρεις. Αγάπη μου, σου μιλάω έτσι γιατί πρέπει να ξυπνήσεις κάποια στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο που πήρε στον... τον άχρηστο, τον Ακάλυπτο. Ρε, Λίκη μου, όλο μου ξεφεύγεις. Είδες. Πες μου, σε παρακαλώ. Στο βουνό που πήγες. Το έκανες. Λύσαξες, μάνα με τούτο, το έκανα, τι θέλεις? Το έκανες. Ναι. Αυτό είναι. Σε φούσκωσε. Σε φούσκωσε ο άκριστος. Ο χρήσιμος. Αποκλείεται. Ε? Αποκλείεται, που λέω. Δεν μου λες, προφυλάξεις πήρες? Όχι. Αυτό είναι. Τελείωσες, το έκανες. Σε φούσκωσε. Τα κατάφερε. Τα κατάφερε για να μην, σε χάσει. Την πάθαμε. Καλά, καλά, μην κάνεις έτσι, σταμάτα, γιατί δεν νιώθω καθόλου έγκυος εγώ. Ναι, τι δεν νιώθεις έγκυος? Νιώθω εγώ. Διότι έχεις όλα τα συμπτώματα. Σοκολάτες δεν έτρωγες, τώρα τρως. Αναγούλες δεν είχες, τώρα έχεις. Έχεις στάσει για με το, αγάπη μου. Είσαι πολύ έγκυος, όχι λίγο. Αχ, μαμά, ξέρεις τι δεν θα αντέξω περισσότερο από όλα αν είμαι έγκυος? Το κορμάκι σου, ένα χοντρίνι και να γίνεις ένα ελεφαντάκι αυτό. Όχι, όχι, αυτό έρχεται δεύτερο. Τη χαρά που θα κάνει ο Ανδρέας όταν το μάθει. Πω, πω, πάνε και τα διαζύγια, πάνε και ο αγώνας που έκανα, πάνε όλα. Χρυσή μου, τα θέλω κόλο σου. Αμάρε, μαμά, σταμάτα. Έχω τον Ακάλυπτο, έχω και σένα στο κεφάλι μου, άσε με. Ήρθε η ώρα του να φτιάξουμε ένα ωραίο καφέ. Βεβαίως, βεβαίως. Πώς πήγαν οι business σήμερα? Σταθερά. Χαίρομαι. Δεν μου λέτε, σας βοήθησε καθόλου, σας ανέβασα. Τρομερά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Διότι αν συνδυαστούμε εμείς οι δύο, κύριε Ανδρέα. Νίκο, σήμερα μπορεί να με λες απλά Ανδρέα. Ωραία. Διότι αν συνδυαστούμε εμείς οι δύο, μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Νίκο,
Τι τα θέλεις αυτά τώρα, εσύ είσαι ωραίο εδώ στο λιμανάκι σου, το υπίνεμον, τα ήρεμα νερά. Κονομάς το μεροκαματάκι σου, κάνεις βόλτες, μιλάς σε τηλέφωνο, πουλάς το παραμύθι σου. Πληγώνεις σήμερα, Ανδρέα. Γιατί σε πληγώνω σήμερα, Νίκο? Διότι οι ιστορίες που λέω είναι βγαλμένες μέσα από τη ζωή. Δεν αντιλαμβάνω. Βέβαιως μπορεί να βάλω λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι παραπάνω και να τη σερβίρω. Κανακάρι. Αγκοστούρα και τα λοιπά. Αλλά ας πούμε η ιστορία του Λάπωνα φιλάρχου που είχε μια κόρη και εγώ ήμουν στο Βλαδιβοστόκο και κατέβηκε η κόρη του, του Λάπωνα. Αυτή, θυμάσαι? Ξεχνιούνται αυτά. Αυτή είναι πέρα για πέρα αληθινή. Με αγάπη σε παράφορα. Εγώ γιατί δεν την πιστεύω, Νίκο? Στον καφέ που θα πείτε. Να σου πω, αν πρόκειται να ορκιστείς, να ορκιστείς στο δικό σου καφέ, όχι στον καφέ που περιμένω. Ωραία, εντάξει. Σε παρακαλώ. Να μην μου πετύχει ο καφές που θα πιω, αλλά η κόρη του Λάπωνα φιλάρχου έκοβε τις φλέβες της για μένα. Και τώρα, σε λίγο, θα σκάσει μύτη η καλονή, η παντρεμένη και απελπισμένη για μένα, την οποία εγώ διώχνω και αυτή έρχεται πίσω μου, τρέχει πίσω μου. Το έχεις ξαναδεί αυτό το φαινόμενο? Πότε? Λοιπόν, τώρα, σε λίγο θα το δεις, παιδί. Κτηνία, τροσεφάνη. Όχι, αλλά τηλεφώνησε ότι θα έρθει πριν να τον περιμένετε. Ωραία. Άρα έχω λίγο χρόνο, δώσ' μου εδώ έντυπο υλικό, ναι, περιοδικά, εφημερίδες, ναι, ναι, να πάω να αποσυρθώ, να μελετήσω. Βεβαίως. Και τον καφέ περιμένω. Και τον καφέ περιμένω. Θυμίζω ότι ορκίστηκε στο δικό σου καφέ, όχι στο δικό μου. Έτσι, μην γίνει καμιά στραβή. Να μην μου πετύχει ο καφές που θα φτιάξω. Ωραία. Περιοδικά με γυμνές δεν έχουμε σήμερα. Όχι, δεν τα έχουμε. Ξαφνικά ένιωσα έναν πανικό. Άρχισα να φοβάμαι, αλλά χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω τι ακριβώς. Και αμέσως σκέφτηκα να έρθω σε εσάς. Πρέπει όμως να μάθεις να το αντιμετωπίζεις μόνος σου. Δεν μπορεί κάθε φορά που συμβαίνει αυτό να χρειάζεσαι κάποιον άνθρωπο. Ναι, αλλά εσείς είστε ο γιατρός μου. Ναι, πριν από μένα δεν είχατε κάποιον που να λέτε όλα αυτά τα προβλήματα? Πώς είχα τον ακάλυπτο. Γιατί δεν πήγατε σε αυτόν? Φοβήθηκα ότι θα με κοροϊδέψει γι' αυτό. Μάλιστα. Και έρχεστε σε μένα, πληρώνετε και εγώ είμαι υποχρεωμένη να σας ακούω. Δεν είστε. Δεν είστε. Οι σχέσεις σας με τη μητέρα σας πώς ήταν? Πολύ καλές. Ήταν όμορφε. Καλονή. Την επιθυμούσε τη μητέρα σου? Τι πράγμα? Λέω την επιθυμούσε τη μητέρα σου. Δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καθόλου καλά. Τρελαθήκατε, κύριε. Τι λέτε τώρα? Για μένα η μητέρα μου ήταν. Ξέρω, ήταν μια αγία. Ακριβώς, αγία, διότι δούλεψε όλη της τη ζωή για να μας μεγαλώσει. Έκανε. Εντάξει, κατάλαβα. Με τον πατέρα σας πώς ήταν η σχέση σας? Καλή. Πότε κάνετε πρώτη φορά έρωτα? Όταν πήγαινα στο φροντιστήριο για να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, γνωρίστηκα με ένα κορίτσι και έγινε. Και πώς σας φάνηκε η εμπειρία? Καλή, καλή, αλλά όταν είσαι νέος δεν καταλαβαίνεις πολλά. Αργότερα όμως. Συνεχίστε. Να συνεχίσω, ναι. Στο πανεπιστήμιο είχα αρκετές φιλενάδες. Μάλιστα. Είχατε δηλαδή μια ομαλή σεξουαλική ζωή. Ναι, 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 ομαλή. Τι γνώμη έχετε για το σεξ? Είναι μια βαθιά επικοινωνία, μια πάρα πολύ βαθιά επικοινωνία. Πνευματική και ψυχική, θα έλεγα. Συνεχίστε. Δεν σας κάλυψα. Όσο περισσότερα μου λέτε, τόσο καλύτερα σας καταλαβαίνω. Ναι, αλλά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να διαβάσετε μερικά ποίηματα που σας έχω σημειώσει εδώ και θα τα σχολιάσουμε στην επόμενη επίσκεψη. Έχουμε τελειώσει για σήμερα, μπορείτε να πηγαίνετε. Τελειώσαμε. Ναι, 45 λεπτά. Πληρώστε σας, παρακαλώ. Και όλες. Νικολάκη. Το υποκοριστικό λέγεται από οικειότητα, από τρυφερότητα ή από προσμονή. Πάρ' το όπως θέλεις. Διαλέγω την τρίτη εκδοχή και το εκλαμβάνω σαν παρχή πάθος. Δεν μου λες, μήπως πέρασε από εδώ ο Μάκης? Όχι, αλλά τηλεφώνησε ότι θα έρθει. Είμαι εδώ ο κύριος Ανδρέας. Τι κάνει ο κύριος Ανδρέας? Νάνση, πουλάκι μου, τι κάνετε, μωράκι? Μήπως πέρασε το καλοκαίρι σου? Τρέλα. Από νησί σε νησί. Και από αγκαλιά σε αγκαλιά. Έλα, θεία Ανδρέα, δεν είμαι τόσο άστατη. Είπα εγώ άστατη, πουλάκι μου, δεν είχες τις περιπέτειές σου. Αυτό έλειπε να μην τις έχω. Αυτό έλειπε να μην το πω κι εγώ. Και τώρα εδώ τι γυρεύεις? Θέλω το Μάκη. Τον είδες καθόλου? Μάλιστα. Γιατί τον θες το Μάκη μας, φίλε μου? Έτσι να τον δω. Να σου πω, γιατί είσαι χόρταγε ένα, γιατί δεν τον αφήνεις την ησυχία του, σε παρακαλώ. Εγώ. Αυτός με βρήκε τις προάλλες και είχε τα χάλια του. Και εσύ είπες να του προσφέρεις περίθαλψη? Ναι, μωρέ, το λυπήθηκα το φουκαρά. Ναι. Είπα να τον βλέπω που και που να τα λέμε λίγο. Φιλικά.
φιλικά. Και πού να πέφτει κανένα φιλικό? Κακό είναι? Κακό καθόλου. Εγώ είμαι υπέρ του φιλικού. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει στρες, άγχος. Ξέρει ο ένας τον άλλον και όλα πάνε ομαλά. Βλέπω το έχεις φιλοσοφήσει το ζήτημα. Να σου πουλάκι μου, για κάθε σεξουαλικό ενδεχόμενο έχω κάνει τις παρατηρήσεις. Βεβαίως. Ας τον καφέ το παρακαλώ. Αμέσως, βεβαίως. Μάλιστα. Και όλα αυτά από παρατηρήσεις της ζωής. Από παρατηρήσεις της ζωής ακριβώς. Είσαι να δοκιμάσουμε μαζί μια περίεργη κατάσταση? Όχι, γιατί τις έχω δοκιμάσει όλες τις περίεργες καταστάσεις και είμαι πλήρης. Και την περίπτωση που η πρώην γκόμενα του στενού σου φίλου σου την πέφτει? Την έχω δοκιμάσει αυτή την περίπτωση, αλλά μην προχωρήσει παρακάτω, παρακαλώ. Γιατί? Γιατί δεν θα συμβεί τίποτα. Δεν σου αρέσω? Τρελαίνομαι, είσαι πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και ο φίλος μου, ο οποίος όπως παρατήρησε έχει και το μαύρο του χάλι. Άρα? Άρα, μάρα, κουκουνάρα, κομμένη. Καλά το πίστεψες. Βεβαίως το πίστεψα, όλα τα πιστεύω εγώ, γιατί τα έχω δει και όλα. Να σου πω την αλήθεια, πάντα είχα την περιέργεια να δω πώς θα είναι με τον θείο Ανδρέα. Εξαιρετικά είναι με τον θείο Ανδρέα, είναι ξέχαστα. Αλλά είπαμε, είναι φίλος μου και υπάρχουν και κάποια όρια. Μα εσύ δεν έλεγες ότι από γκόμενα δεν γίνεσαι κερατάς? Το έλεγε αυτό σε σένα, το έλεγε. Όχι, δεν το έλεγε σε μένα, το έλεγε στο Μάκη. Και ο Μάκη το έλεγε σε μένα. Όλα στα έλεγε ο Μάκη, βρε μωράκι μου. Ναι, το πουλάκι μου. Όχι, το πουλάκι μου. Κούκλα μου! Καλώς την. Κουκλίτσα μου, γλυκιά. Τι έγινε, για έλα εδώ, πες μου. Τώρα θα στα πω, κάτσε. Να σου φέρω ένα χυμό να πιεις κάτι. Αχ, όχι. Ένα iced tea θέλω. Iced tea? Δεν έχω iced tea. Δεν θες ένα χυμό? Όχι, χυμό. Θέλω ένα iced tea, έτσι, γιατί είναι της μόδας. Εγώ κάθε απόγευμα θα πίνω παγωμένο τσάι πλέον. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω παγωμένο τσάι τώρα. Τι να κάνω? Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Έλα εδώ να μου πεις τι μου λέγες στο τηλέφωνο. Αυτά σου έλεγα στο τηλέφωνο, δεν έχω άλλο να σου πω. Νομίζω ότι είμαι έγκυος. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ο Ανδρέας πώς το πήρε, τι είπε? Δεν το ξέρει ακόμα ο Κάλυπτος, πρόσεχε. Α, ναι. Εγώ είμαι η πρώτη που το μαθαίνω. Σχεδόν, μόνο η μάνα μου το ξέρει. Πάρα πολύ ωραία, πρέπει να το γιορτάσουμε. Να το γιορτάσουμε όταν έρθει η ώρα και σιγουρευτούμε, θα το γιορτάσουμε. Εγώ άλλο θα θέλω σήμερα. Τι. Να σου πω. Τι θα κάνουμε το μαγαζί μας? Αχ, το μαγαζί. Άμα είσαι έγκυος εσύ, η άλλη έχει φύγει για την Αμερική, δεν το κρατάω μόνο το μαγαζί, δεν γίνεται. Κρίμα είναι, ρε, να το κλείσουμε τώρα που πάει καλά. Και τι θα κάνουμε, πες μια ιδέα. Μήπως να βάλουμε αγγελία να το πουλήσουμε? Δεν είναι κακό αυτό. Πρέπει να ρωτήσουμε την Πέττη όμως, βέβαια. Γιατί δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο? Μωρέ, δοκίμασα. Την πήρα 10 φορές και συνέχεια το κινητό της ήταν πανεργοποιημένο. Μήπως ο Μάκης ή ο Αντρέας έχουν το τηλέφωνο του Άλκη? Ξέρω εγώ, τι να πω. Και αυτή η γυναίκα είπε σε 10 μέρες θα είναι πίσω και έχουν περάσει 2 μήνες. Δεν μου λες εσύ τι κάνεις? Εγώ προσπαθώ να αναστηλώσω το πεσμένο ηθικό του Μάκη μου. Μόνο το ηθικό του είναι πεσμένο του Μάκη σου? Όχι, το άλλο είναι εντάξει. Εντάξει. Μωρέ, ξέρεις πως σε ζηλεύω μερικές φορές? Πεσμένο ηθικό ακάλυπτος. Μακάρι να έπεφτα, αλλά αυτός τίποτα, κλόνητο. Μόνο με το Θωμά, έτσι για μια στιγμή λίγο κλονίστηκε, αλλά. Με την καραμπίνα, μου το έλεγε ο Μάκης, λύθηκα στα γέλια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ανδρέα μου. Μάκη μου. Ανδρέα μου. Είσαι Ανδρέα μου. Εδώ είμαι, Μάκη μου. Μάκη μου. Δεν ξέρεις πόσα λεφτά έχω γλιτώσει από σένα. Μάκη μου, με δουλεύει. Όχι, Ανδρέα, δεν σε δουλεύω καθόλου. Λοιπόν, ό,τι οι επιταγές σου κάλυψα, χαλάλι σου όλα. Χαλάλι μου όλα. Να σου πω, Μάκη. Ναι, ναι. Αυτή η ψυχίατρο κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω σου. Εξαιρετικότητα. Ξέρεις τι μου είπε? Ότι εσύ χρειάζεσαι έναν άνθρωπο να λες τα προβλήματά σου, να τα αναλύεις κτλ. Θα μπορούσε να έχεις ένα φίλο. Μα τον έχεις το φίλο, δεν είναι. Ακριβώς γι' αυτό. Να λες το πρόβλημά σου και τελείως. Δεν είναι ανάγκη να άρχισε εδώ να δίνεις τα λεφτά σου. Οπότε, Ανδρέα μου, το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι τόσα χρόνια που σου καλύπτω εγώ τις επιταγές. Γιατί τις καλύπτω? Ψυχοθεραπεία που σου έκανα, ρε μπαγάζι. Ακριβώς, Ανδρέα. Και τώρα που ήρθες, δηλαδή, δεν φοβάσαι να σε ξαναδαγκώ? Όχι. Όχι, γιατί? Διότι δεν πρόκειται να σου δώσω. Γιατί? Διότι τώρα μου τα παίρνει η ψυχίατρος. Για πόση ώρα αν επιτρέπετε? 45 λεπτά. Μάκη, είσαι άδικο, δεν παγάσαι. Εγώ σε είχα 24 ώρες βάζω φορτωμένο στον νόμο μου και έτρεχα. Ανδρέα μου, τι είναι αυτά? Κοίταξε εδώ που δεν το βλέπεις αυτό. Τι είναι αυτό? Βιβλίο. Σόπα, μην μου το λες. Γιατί μου το έδωσε, ξέρεις? Όχι. Να το διαβάσω. Σοβαρό. Γιατί να το διαβάσω? Γιατί? Για να το αναλύσουμε μετά. Ρίξε μια ματιά. Εδώ το σημειωμένο. Το σημειωμένο, ναι, για ζωή. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με. Ναι. Αγαπημένη αίσθηση. Ναι. Όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη. Ναι. Γιατί στο έδωσε αυτό, Μάκη μου? Διότι έχει βάθος. Πρε, βάθος έχει ο εθνικός ύμνος. Γνωρίζω από την όψη. Δεν έχει βάθος. Αυτό είναι σεξουαλικό, στην πέφτει. Ανδρέα, σε παρακαλώ, είναι κυρία. Και επειδή είναι κυρία, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν στην πέφτει? Στην πέφτει. Η σχέση μας, Ανδρέα, ναι, είναι εγκεφαλική. Καταλαβαίνεις, εκεί καταθέτω τα προβλήματά μου και μου τα αναλύει. Τις εξηγώ πως ήμουν μικρός. Η σχέση μου με τη μητέρα μου, οι πρώτοι μου έρωτες. Καταλαβαίνεις, πρόκειται για ένα άτομο με συγκλονιστικό βάθος και περιεχόμενο, Ανδρέα. Από εμφάνιση
Σκίζει. Και εσύ την έχεις καψουρευτεί. Σε παρακαλώ, Ανδρέα, είναι γιατρός μου. Και τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Μπορώ να σου πω ότι νιώθω για αυτήν έναν απέραντο σεβασμό. Την άλλη φορά μου είπες ότι είχε απέραντα μπούτια. Έχει μπούτια, έχει. Αλλά δεν σκέφτομαι τίποτα χιδαίο, τίποτα πρόστιχο. Μήπως σκέφτεται αυτή τίποτα πρόστιχο. Αποκλείεται, τι να με κάνει εμένα. Έχει οποιονδήποτε θέλει, εμένα θα δει. Πώς μιλάς έτσι για το φίλο μου. Εσύ είσαι ένας άντρακλος, δύο μέτρα μπόι, έξυπνος, ευφυής, επιστήμον. Έχεις λέγιν. Ποιο λέγιν. Εκεί να δεις λέγιν, βρε. Αρχίζει και μιλάει από εδώ, μιλάει από εκεί. Από δεξιά, από αριστερά, δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Ξεκινάει αυτό... κάτι να πει και δεν ξέρεις πού το πάει. Κατάλαβα, και αυτό είναι σε τρελαίνει. Με διαλύει, Ανδρέα. Μάλιστα. Θέλω να μου κλείσει ένα ραντεβού να με διαλύσει και εμένα, Μάκη. Σε σένα να κλείσω ραντεβού με αυτή την κυρία, δεν είσαι με τα καλά, σου κάνει ρεζίλη. Παιδί μου, θέλω και εγώ να ξαπλώ στον καναπέτσι να δω τα μούτια της. Ανδρέα, είσαι χυδαίος. Βεβαίως είμαι. Αυτή η γυναίκα, βρε. Έχει ένα βλέμμα διαπεραστικό. Σε κοιτάει και σε τρυπάει σαν βελόνα, καταλαβαίνεις. Αυτή η γυναίκα είναι. Κατά, δεν μείνει. Συνεχίζει όταν ένα άνθρωπο λέει αυτή η γυναίκα, αυτή η γυναίκα, την έχει καψουρευτεί αυτή η γυναίκα. Τελεία για πάντα. Η αλήθεια είναι τώρα ότι. Άνοιξε μου την καρδιά. Θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί. Να είσαι ειλικρινή μαζί μου, γι' αυτό πληρωνόμουν τόσα χρόνια. Κοίτα, Ανδρέα, η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο περίεργα. Ναι. Διότι σήμερα το απόγευμα εγώ δεν είχα ραντεβού μαζί τη. Ναι. Αλλά πήρα τηλέφωνο και λέω: νιώθω ένα άγχος. Ναι. Ένα φόβο, κάτι σαν να με κυνηγάει. Ψέματα, καταλαβαίνεις. Διότι ήθελα να τη δω. Μάλιστα. Πόσα τη έσκασε, συγγνώμη. 40.000. 40.000, Μάκη, και 45 λεπτά. Όχι, ρε Μάκη. Με μια πεντάρα, εγώ θα σου έδωσα τα μπούτια του αιώνα. Ένα κοριτσάκι να το έχεις, να το πασπατεύεις χωρίς να την αγγίξεις 40.000. Όλη μέρα θα το είχες το κοριτσάκι. Αυτά λες και αναρωτιέμαι γιατί είμαστε φίλοι εμείς οι δύο. Γιατί είμαι αυτό που σου λείπει, Μάκη μου. Είμαι ο οδοντίατρος που δεν είσαι. Καταλαβαίνεις, είμαι αυτό που θα ήθελες να έχεις και δεν έχεις. Τι να έχω από σένα, εσένα, κάτι εγώ. Από σένα το θα ήθελες να έχεις τη γοητεία μου. Ποια γοητεία, βρε. Σας καντζόχυρος είσαι. Καντζόχυρος μεν. Σεξουαλικότατος δε. Καλά, τώρα αυτό είναι κουφό. Έχεις τον κορμαρίο να δυο μέτρα παιδί μπασκεμπολίστα και σκέφτεσαι το γέρο. Σου είπα δεν είναι γέρο, 45 χρονών είναι ο άνθρωπος. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο μπαμπάς. Και δικός μου θα μπορούσε να είναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Και όταν έβγαινες για κλάδι, πώς τον κυκλοφορούσες. Μια χαρά. Ο τίγρης μου ήταν μέσα σε όλα. Το πουρό. Τίγρης. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου. Α, σε παρακαλώ, όλο δεν μου λες και δεν μου λες. Εμένα αυτός μ' αρέσει. Να πας σε κανένα γιατρό. Εδώ ρε πουλάκι μου, λέμε πώς και πώς να μας τύχει κανένας άντρας σαν τον Βλάση και εσύ τώρα που το βρήκες θέλεις να ξαναγυρίσεις πίσω. Δεν θυμάσαι πως ήσουν όταν σε άφησε, τι έχεις πάθει. Δεν ξέρω. Εμένα πρώτος αυτός ο άντρας με έχει σημαδέψει. Μην ξεράσω. Όλες ακούω τις γυναίκες να λένε τέτοιες αηδίες, ξέρω ότι τις πιάνει το μαζοχιστικό τους. Πώς σε σημάδεψε, κορίτσι μου, πήρε ένα πειρακτωμένο σίδερο και έγραψε πάνω στο κορμί σου το όνομά του. Κάπως έτσι. Το βράδυ με έχουν καλέσει σε ένα πάρτι, έλα να σου γνωρίσω. Τι να μου γνωρίσει, μωρέ. Έχω το Βλάση κι άλλο να γνωρίσω. Εμένα μου αρέσει ο Μάκης. Τότε πήγαινε βρες τον και μίλα του στα ίσια. Βρε μπάρμπα, πες του. Α, για σταμάτα. Εντάξει, sorry για τον μπάρμπα. Δε φίλε, πες του, εγώ έχω πάθει με την πάρτι σου. Τι θα γίνει, θα κάνουμε κανένα φοβερό connection ή θα τη βγάλουμε έτσι το υπόλοιπο του βίου. Και άμα δεν πας εσύ, θα πάω να του μιλήσω εγώ. Θα του πω ρε σκουλίκη, τη φιλενάδα μου την έχει κάνει χώμα. Λοιπόν, ξηγήσου σαν άντρα, μην έρθω στο ιατρείο σου και του βάλω φωτιά. Δεν πρόκειται να πας πουθενά. Και πώς θα την βγάλουμε το χειμώνα, θα σε σέρνω σε πτώμα από κλαμπ σε κλαμπ. Άρε Βλάση, γιατί να γουστάρεις αυτή τη βαρεμένη και όχι εμένα να περνάμε κούκλα. Σου αρέσει ο Βλάση. Πολύ, λιώνω όταν το βλέπω. Καλά και γιατί δεν μου είπες τίποτα. Τι να σου πω, αφού σου την έπεσε εσένα, έδειξε προτίμηση στο άτομο. Θε να σου κανονίσω κατάσταση. Τρελή είσαι. Έτσι για μια φορά για να σου περάσει. Και τι θα του πεις δηλαδή. Λοιπόν, ξέρεις ότι τον είχα ρωτήσει μια φορά. Και τι σου είπε. Ότι σε γουστάρει. Τώρα μην αρχίσουμε τις τραβές, Νάση, γιατί εγώ άμα την κάνω με το Βλάση μπορεί και να κολλήσω, εντάξει. Δεν θέλω να χαλάσει η φιλία μας. Βρε ούτε που με νοιάζει. Άμα τρελαίνεσαι εσύ για πάρτι, τον κάνω πάσα. Για μένα τζάμπα κατανάλωση είναι. Νόστιμη. Θα φας και θα σε ανοίξει η όρεξη. Αχ, δεν νομίζω. Έλα, αγάπη, να βάλω και λίγο λεμονάκι. Αχ, έλα, κουκλίτσα μου, έλα, αγάπη. Έλα. Αχ, τι, πάρ' το. Τι. Πάρ' το, θα βγάλω τα ντερά μου, πάρ' το. Έλα, δώμα ένα λεμόνι. Έλα, πάρε λεμόνι. Δεν μπορείς στο Παναγία μου. Αχ, και αυτό ο Χριστός που είναι. Ξέρω εγώ που είναι. Δεν ξέρεις, εγώ ξέρω όμως. Με καμιά γκόμενα θα είναι. Αμάρε μάνα τα θέλεις και τα λες σου ξεφεύγουνε. Εγώ προσπαθώ να ξεχάσω, άσε με. Να ξεχάσει μου, ρε, που αυτός ο άνθρωπος άμα τον γνωρίζει κανείς αξέχαστος μένει. Αχ, να το ναι, θα με αποτελειώσουν τώρα και οι δυο μαζί. Τι κοιτάς μωρέ χαμένη και γελάς κιόλας. Τι. Δεν βλέπεις, μωρέ. Δεν βλέπεις, μωρέ. Τι είχες και τον ανήξερο. Δεν λέει πως την κατάντησες. Τι έκανε. Χάλια είναι το κορίτσι. Τι έχει, ρε παιδί. Να φωνάξουμε ένα γιατρό. Να φωνάξει τον γιατρό. Ας τον γιατρό ήσυχο. Να φωνάξουμε τον γιατρό. Τι να του πούμε, μωρέ, του γιατρού. Τι θα του πούμε. Τι να του πούμε. Ότι είναι έγκυος. Συγγνώμη, Ερμιόνη. Σε παρακαλώ. Τι ήταν αυτό που είπες, το ξαναλέω. Μα το ξαναπώ. Η γυναίκα σου είναι έγκυος. Έλα, κορίτσι μου. Έλα, να του κάνω αέρα. Εγώ του παιδιού μου.
Αλίκη μου. Έλα. Κάτσε, Ερμιόνη, με αυτό το βεργιωτικό. Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα από το στόμα της Τρίγκλας? Αλήθεια είναι. Ερμιόνη, αυτό είναι το πιο ευχάριστο νέο που άκουσα από το πιο δυσάρεστο στόμα. Σε συγχωρώ, Ερμιόνη, έλα στην αγκαλιά μου. Σιγά, σιγά, σιγά. Καπρίση, τη γυναίκα σου το φίλησε. Τη γυναίκα μου, φίλησε. Σιγά, αντρέα μου, σιγά, σιγά, σιγά. Τι σημαίνει? Έγκυος είναι η κοπέλα. Αχ, σου λέω, είμαι χάλια, μην με χουνά στο κεφάλι μου. Συγγνώμη, να φτιάξουμε. Ναι, αγάπη μου, να παξιλαράκι. Θέλω να ανακοινώσω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, καλά. Ανοίγομαι, κρύος, υδρός και ζεστός μαζί με. Αλίκη! Τώρα θα γνωρίσει τον πραγματικό Ανδρέα. Τώρα θα γνωρίσει τον πραγματικό άντρα που κρυβότανε κάτω από αυτό το φεδρό και ελαφρόμυαλο προσωπείο το οποίο έδειχνα. Ξέρω, ξέρω. Τώρα θα κάνεις τις βρωμιές σου και άνετος, ελεύθερος, αφού με έχεις δεμένη εμένα. Τώρα θα είμαι στο πλευρό σου, θα είμαι ο Ανδρέας, ο πατέρας, πάνω στις σιβαρές πλάτες του οποίου θα κουμπίσει το μικρό σου σύμπαν. Εδώ είμαι, Αλίκη μου, στο πλευρό σου, δεν θα σε αφήσω ούτε λεπτό. Αλίκη μου, Αλίκη μου, δεν θα σε αφήσω. Θες ένα κοκορέτσι? Σταμάτα, μωρέ, πώς ήρθε αυτό το πράγμα, τι τερά μου θα βγάλω. Τι κοκορέτσι? Όλοι οι άντρες λοιπόν ήδη είσαστε. Μόλις η γυναίκα σας μείνει έγκυος, κοκορέτσι θέλετε να της δώσετε? Δεν έχω προηγούμενη πείρα, Ερμιόνη. Έχω ακούσει από φήμες ότι η έγκυος τη γυναίκα ζητάει κοκορέτσι. Η δική σου δεν θέλει κοκορέτσι. Η έγκυος θέλει σοκολάτες. Σοκολάτες, θα φέρουμε τόνους σοκολάτες σε ένα κοντέινερ, θα γεμίσουμε τους τοίχους πλάκα-πλάκα σοκολάτα. Θα παίρνεις και θα τρως σοκολάτες. Φέρε. Μήπως είναι καμιά φάρσα δική σου? Τι λες, μωρέ, είσαι για τα σίδερα, το ξέρεις. Είναι αλήθεια δηλαδή, είναι έγκυος? Βέβαια είναι αλήθεια. Πότε πήγατε στο γιατρό? Δεν πήγαμε. Και πού ξέρουμε τις έγκυος? Έλα ρε, Αντρέα, δεν βλέπεις εδώ τα συμπτώματα? Εμετό, θέλω να κάνω συνέχεια το κεφάλι μου. Σου πω, παιδί μου, πάμε τώρα. Πού να πάμε, Αντρέα μου? Αντρέα μου! Πού είναι το λουκουμάκι μου? Ναι. Πού να πάμε, λουκουμάκι μου? Σε ένα γιατρό, Αλίκη μου. Να σε εξετάσει, να είμαστε σίγουροι, να μην χαιρόμαστε τζάμπα τώρα. Να τον κάνεις μόνο το γιατρό, το λέω εγώ. Εγώ είμαι γιατρός. Ναι. Έχει συμπτώματα η κοπέλα. Είναι έγκυος, τρώει σοκολάτα. Α, τι? Ξέχασα να σου το πω. Κι εγώ σοκολάτες έτρωγα. Έλα, έγκυος, εσένα. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο, αγάπη μου. Αυτό είναι και το μόνο που κληρονόμησε ευτυχώς από σένα. Να σας πω, γιατί θα με τρελάνετε εσείς οι δύο με πάτε μέσα να ξαπλώσω. Είμαι εγώ. Σιγά, καλά, μα τι τραβά. Αλήθεια, σε παρακαλώ και εσύ, κάθεσαι έτσι, έξα ένα έμβριο. Κουβαλά μια ζωή μέσα σου. Πώ κάθεσαι έτσι? Μα συγγνώμη, θα είμαι αυστηρό. Εσύ να το κοιτάξει, όχι εγώ. Ερμιόν, σε παρακαλώ, αφήνει να περιποιηθώ τη γυναίκα. Όχι, αγάπη μου, εγώ η μάνα είναι το παν. Κάστα τα χέρια σου. Εγώ θα είμαι στο πλευρό. Κάτσε παρακαλώ, Ερμιόν. Αϊδόνα μου, καρδερίνα μου. Τι? Αϊδόνα μου, καρδερίνα. Κοίταξε που είναι και τρυφερό ο ακάλυπτο. Σε παρακαλώ, Ερμιόνη. Πάντα υπήρξα τρυφερό. Πε τη Στρίγκλα, Λίκη, δεν ήμουν πάντα τρυφερό. Όχι, έχει δίκιο τώρα, Στρίγκλα. Ο άντρα μου πάντα τρυφερό ήταν. Αλλά ήταν πολύ τρυφερό και δεν του φτάνα μόνο εγώ και μοιράζαμε τρυφερότητα. Συγγνώμη. Λίκη, είπαμε να πει μια κουβέντα στη μητέρα σου. Τώρα εσύ κάνει ολόκληρη διάλεξη. Γυρνά το μαχαίρι στην πληγή. Με κρατά τώρα που θα μου κάνει το διάδοχο, Αλίκη μου. Ένα μικρό ακάλυπτο με ζουν το μαλί. Κάτσε. Δηλαδή που το ξέρει ότι θα είναι αγόρι? Εγώ νομίζω ότι ήταν κορίτσι. Δεν καλό αυτό. Γιατί δεν είναι καλό? Δεν είναι καλό γιατί στην περίπτωση που κληρονομήσει τα γονίδια του πατέρα του, ο οποίος νέος, πριν σε γνωρίσει, ήταν ζωηρός. Κινδυνεύει το κορίτσι αυτό να αυτό όλη την Αθήνα. Όχι, δεν το λες καλά. Τι? Το κορίτσι αυτό θα το αυτό όλη δεν Αθήνα. Θέλω να το ακούω με αυτή την έννοια το αυτό, γι' αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Αν είναι κορίτσι, παρακαλώ, το οποίο το θεωρώ αμελητέα περίπτωση στατιστικά, αν είναι κορίτσι. Σε παρακαλώ να κληρονομήσει τα γονίδια της μητέρας του που είναι σοβαρά και αξιόπιστα. Μα, έτσι το θες. Ναι. Ωραία, αυτό παραγγείλουμε. Λοιπόν, όλοι οι άντρες είστε ίδιοι. Ναι. Όταν έχετε ένα γιο, θέλετε να φυστικώνει όλες τις γυναίκες. Όταν έχετε κόρη, δεν θέλετε να τη φυστικώνει κανένας. Και αυτό σου φαίνεται περίεργο σε ένα Ερμιόνι. Καλέ, θα με πάτε πάνω, είμαι χάλια. Μαλακά, Ερμιόνι, σε παρακαλώ. Σε μένα θα πει το μαλακά. Σε μένα που είναι μάνα και ξέρω. Αφήστε με γιο. Αντάντε, πάω μόνη. Έλα γάπη. Έχω να τραβήξω. Άσε με καλά. Κρατάω, σε παρακαλώ, πρέπει να προστατεύσω, εδώ υπάρχουν για μια φορά κρέμα. Για τη μέση, βρε! Μην τον βγαίνετε! Σε παρακαλώ! Ανοίξτε! Ακάλυπτε! Καλώς το μου! Να σου βάλω μια λεκανίτσα με ζεστό νερό για τα σου. Γιατί αυτό? Δεν σε ξεκουράζει το ζεστό νερό στα πόδια? Όχι, με ξεκουράζει, αλλά γιατί αυτή φροντίδα, λέω, δεν καταλαβαίνω. Θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Βάλε, Θεέ μου, το χέρι σου. Λοιπόν, την ακούω. Έλα, έλα, τώρα. Κάτσε. Να κάτσω κιόλας, δηλαδή. Θα μας έρθει ο ουρανός φωτίλι τώρα. Όχι, έτσι. Αφεντάκι μου, όχι, αφέντη μου. Άστε τα αφέντη αυτή και δεν είμαι από την πόλη, λέγε. Καλά. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Η Αλίκη είναι έγκυος. Όχι, μη μου το λες. Ναι. Όχι, δεν το πιστεύω, είναι φοβερό. Καλά, ε.
Ο Ανδρέας θα πεθάνει από τη χαρά του. Να του πάρω τηλέφωνο, να το πω. Όχι, στάσου, βρε αγάπη μου, δεν το ξέρει ακόμα. Τι δεν πει, δεν το ξέρει, για το πω εγώ να μου. Τον είδα και δεν μου είπε τίποτα. Γιατί δεν μου είπε. Μα μπορεί να μην θέλουν να τον ανακοινώσουν. Τι να μην θέλει, και εσύ που το άμαθε. Μου το πει αλήθεια εμένα. Α, λειτουργήσαμε δια τη πλαγία όδου. Τέλο πάντων, θα τον πάρω τηλέφωνο. Αυτό περιμένει μια ζωή, βρε να τα ακούσει. Μα στάσου να μιλήσουμε και μετά τον παίρνει τηλέφωνο. Σε παρακαλώ τώρα. Ποιο είναι τώρα. Ναι. Μάκη μου, κρατήσου. Έλα, βρε, κρατιέμαι, για λέγε. Μάκη, έχω να σου πω ότι. Ότι η Αλίκη είναι έγκυος. Όχι, ρε γαμώτο, γιατί ρε Μάκη, ρε γαμώτο. Γιατί τι έπαθες. Ρε αγόρι μου, μου χάλεσε όλη την χαρά, να σου το πω εγώ, ρε Μάκη. Και εγώ, ρε, χάρηκα πάρα πολύ. Μου το πήρα, ρε, και χάρηκα πραγματικά. Να σε καλά, να σε καλά. Η ώρα είναι καλή, βρε. Αχ, λοιπόν, το θέμα τώρα είναι ένα. Ότι θα γίνω πατέρας, Μάκη μου, το λέω και λυγίζουν τα γόνατά μου, καταλαβαίνεις. Ότι θα σοβαρέψω επιτέλους, θα γίνω άλλος άνθρωπος. Να σοβαρέψεις εσύ την ώρα που άρχισα να κάνω τρέλες εγώ, τέλος πάντων. Μάκη μου, οι βίοι μας είναι παράλληλοι, αλλά κατά την αντίθετον φοράν, σαν τα τρένα, καταλάβεις. Συναντιούνται μεν, δηλαδή όταν εγώ πήγαινα, εσύ γύριζες, αυτό προηγείσαι, έρχομαι δεύτερος, ρε μπαγάσα. Ενώ στα υπόλοιπα είσαι πρώτος, αυτό είναι γνωστό, εντάξει. Τέρμα, Μάκη μου, τα άλλα. Τέρμα οι περιπέτειες για μένα, τελειώσαν όλα αυτά που ήξερα. Τέρμα. Δεν μου λες τώρα, φωνάζεις για να σε ακούσει η Αλίκη. Η Ερμιόνη είναι στην κουζίνα τώρα, ναι. Α, η Ερμιόνη είναι το τεθωρακισμένο εκεί, ευέβαια, θα ερχότανε. Όχι, Μάκη μου, σοβαρά τώρα. Η συγκίνηση αυτή με κατέβαλε πραγματικά. Δηλαδή, άρχισα να σκέφτομαι συγκινημένος ότι η ζωή μου επιτέλους απέκτησε ένα νόημα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Και εμένα αυτό το νόημα έχει 25 χρόνια και τώρα το έχασα και δεν ξέρω. Έλα, Ρένα. Μάκη, κερνάω απόψε, ρε μπαγάσα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μόλις γύρισα σπίτι με ράκος. Τι μόλις γύρισες τώρα. Πήρα ειδική άδεια. Είπα θα βγω με το φίλο μου το Μάκη για πρώτη και τελευταία φορά. Πήρα άδεια από την Αλίκη μου, Μάκη. Δεν μπορεί να μου το κάνεις αυτό τώρα. Ναι, αλλά εγώ έχω τη Ρένα εδώ πέρα. Δεν μπορώ να την αφήσω μόνη της. Βρε πουλάκι μου, η Ρένα θα δείξει κατανόηση τώρα. Είναι η ειδική περίσταση. Δώσ' μου να της μιλήσω εγώ της Ρένας. Σε παρακαλώ που θα μιλήσεις εσύ. Εγώ θα της μιλήσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λοιπόν. Εντάξει, έγινε. Γεια σου, ρε άντρα με πυγμή. Λοιπόν, Μάκη, θα περάσω να σε πάρω. Εντάξει. Σε περιμένω, έλα, γεια, γεια, γεια. Ο Ανδρέας ήτανε. Το κατάλαβα. Έλα, μη μου το λες. Λοιπόν, θα περάσει σε λίγο να με πάρει να βγούμε απόψε. Τέτοια ώρα, αγάπη μου. Τέτοια ώρα θέλει να βγούμε απόψε για να το γλεντήσουμε, λέει. Είναι τελευταία βραδιά που γλεντάει. Μετά θα γίνει τύπος και υπογραμμός. Καλά, αγάπη μου. Μη μου λες, μήπως στεναχωρήθηκες. Όχι, καθόλου. Α, ναι. Ήθελες να μου πεις κάτι και. Εντάξει, άστο τώρα, δεν είναι ώρα. Όχι, σε παρακαλώ, πες το να πάρω δουλειά μαζί μου. Θα το σκεφτώ εγώ, για λέγε. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι. Η Αλίκη μας και ο Ανδρέας μας περιμένουν παιδί σε τέτοια ηλικία. Παιδί περιμένουν, κουνέλι περιμένουν, παιδί, ναι. Έλεγα λοιπόν, γιατί να μην κάνουμε κι εμείς ένα παιδάκι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Λέω, καρδούλα μου, ένα λεπτό. Ο Ανδρέας δεν είναι στην ίδια ηλικία με σένα. Ναι, ναι, είναι. Ωραία. Και η Αλίκη περίπου στην ίδια ηλικία με τη δικιά μου. Γιατί να μην κάνουμε λοιπόν κι εμείς ένα παιδάκι να το φέρουμε εδώ μέσα, να το χαιρόμαστε, να το μεγαλώσουμε. Ρένα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, συγκρατήσου. Αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Εγώ έγινα ήδη παππούς. Έκλεισε αυτός ο κύκλος για μένα. Πουλάκι μου, άλλο παππούς, άλλο πατέρας. Άλλωστε, εσένα σου πηγαίνει πολύ να είσαι πατέρας. Ρένα, σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Σε παρακαλώ. Εγώ είμαι απόλυτα σοβαρή, αγάπη μου. Ναι, δεν το βλέπω. Κοίτα να δεις ο Ανδρέας. Τελικά βρήκε σκάλια,